Για σκεφτείτε το. Στον τόπο μας δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα ωραίο, τίποτα σημαντικό, που να μην αρχίζει ή να μην τελειώνει με ένα τραπέζι. Ανακαλύψτε τα προνομιακά προγράμματα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας της Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια στο 18128. Τα πάντα γύρω από ένα τραπέζι. Τα πάντα. Γάμοι, βαπτίσεις, γιορτές, έρωτες, απιστίες, φιλίες, συμφωνίες, αγώνες. Ίσως γιατί ισχύει αυτό που έλεγε ο Γκριμό de la Reynière, ο κατεξοχήν εστέτ της γαστρονομίας. Η ζωή είναι τόσο σύντομη, ώστε δεν πρέπει να κοιτάζουμε ούτε πολύ μακριά πίσω, ούτε πολύ μακριά μπροστά. Γι' αυτό, ας εξετάσουμε πώς θα βρούμε την ευτυχία μας στο ποτήρι και το πιάτο μας. Τον Σωτήρη Κοντιζά τον γνώρισα πριν αρχίσει να μιλάει για αυτόν όλη η Ελλάδα. Ήταν ένας καλός μάγειρας και ωραίο παιδί που κάποια στιγμή χάθηκε από τις κουζίνες της Αθήνας. Σκόρπια μάθαινα νέα του. Στην Αγγλία μαγειρεύει και πριν λίγα χρόνια επέστρεψε. Άνοιξε ένα εξαιρετικό μαγαζί στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα, και μετά, πολύ πιο πρόσφατα, ένα άλλο εξίσου ψαγμένο εστιατόριο στο Μεταξουργείο. Εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία, πήγε το θέμα σου έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Να ξεκινήσουμε με τις άγριες μέρες στην Αγγλία. Με τις άγριες μέρες στην Αγγλία, πού το ξέρεις ότι ήταν άγριες μέρες στην Αγγλία? Στο έχω πει. Λονδίνο, δυνατό. Μπορεί να σε κατασπαράξει. Δεν μετανιώνω που πήγα. Πολύ ξύλο ο Λονδίνο όμως. Ναι, εντάξει, ήταν και δύσκολη η κουζίνα που είχα επιλέξει, το Ledbury. Τρομερή εμπειρία. Μαθαίνεις τα όρια σου. Μετανιώνω που δεν πήγα λίγο νωρίτερα, γιατί μετά έπρεπε να γυρίσω. Γιατί η Δέσποινα ήταν έγκυος και δεν ήθελε να γεννήσει το Λονδίνο. Ήρθε με μια μισή μέρα, με επισκέφθηκε. Εντάξει, ήξερα ότι δεν τη έκανε το Λονδίνο. Πολλά παιδιά έχουν την εντύπωση ότι ήσουν πάντα σεφ. Και ότι στο Λονδίνο, εντάξει, έδινες και ένα χεράκι στους άλλους, έκανες και τις βόλτες σου. Στο Λονδίνο δεν το ενδιαφέρει τι ήσουν σε κάποια άλλη χώρα καθόλου. Δηλαδή πας εκεί πέρα και λες, εγώ ήμουν το δεξί χέρι του Πέσκια εκεί. Okay, σου λέει, ήμουν ο τελευταίος τροχός. Δηλαδή με ρώτησε ο σεφ, ο Μπρετ Γκράχαμ, τι λες για ζαχαροπλαστείο. Δεν ξέρω, λέω, θέλω να μάθω. Με πέταξε μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Και απλά προσπάθησα να επιβιώσω και να σερβίρουμε τον κόσμο αυτό που έχει οραματιστεί ο σεφ. Ήμουνα ένας μάγειρας στο ζαχαροπλαστείο, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Πόσες ώρες όρθιος? 9 βάρδιες, 4 είναι διπλές, όπου κάπου στο 5ο-6ο είναι το λεγόμενο zombie fight. Γίνεσαι, απλά ξυπνάς, επειδή δίνει εντολή ο εγκέφαλος στα πόδια σου να σηκωθείς, πας δουλειά και δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η μέρα. Οι βάρδιες. Σχολείο μεγάλο. Το ξαναλέω, δεν μετανιώνω. Κίνδυνο μοσχοκάριδο και κόκκινο πιπέρι. Πότε δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή. Να χαμηλώσει τη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Να γίνονταν οι πλάσοι ξανά από την αρχή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κουζίνες που μπορείς και να τεμπελιάσεις και να περνάς και ωραία. Και να βγαίνεις έξω και να πίνεις. Σίγουρα, αν πας στις high-end κουζίνες, στα δυνατά εστιατόρια, ψάχνεις να βρεις χρόνο να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς για να πας την επόμενη μέρα να μάθεις και άλλα πράγματα ή να εξασκήσεις αυτά που έμαθες στην τωρινή. Το τραπεζικό υπάλληλος είναι αλήθεια? Ναι, γιατί λες να έχουμε χτίσει ένα ολόκληρο, να έχουμε χτίσει ένα τέτοιο ψεμά. Δεν το είχα συγκρατήσει εγώ, δηλαδή και από παλιά μου συναντήσει αυτό, δεν το είχα συγκρατήσει καθόλου. Ναι, όταν ναι, μετά ναι, το ξαναείδα, ναι. Λέω. Τραπεζικός υπάλληλος. Μέτραγα λεφτά άλλο, ναι. Είναι μετά την πρώτη μου επαφή με επαγγελματική κουζίνα, μετά την επαφή με το 48, The Restaurant, με τον Χριστόφορο. Είναι η πρώτη σφαλιάρα που
που δέχομαι από την κουζίνα, η πρώτη επαφή, είναι που αρχίζεις και έχεις άλλο πρόγραμμα, οι φιλίες σου δεν τους βλέπεις, γιατί όταν αυτοί πέραν καλά εσύ δουλεύεις, όταν αυτοί είναι στη δουλειά εσύ κοιμάσαι, ξυπνάς να πας στη δουλειά, έχεις άλλο πρόγραμμα. Οπότε μετά από μια σεζόν στο 48, γύρισα και είπα στον Χριστόφορο ότι μάλλον πρέπει να ξανασκεφτώ το πτυχίο μου οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο Πάντιο και θέλω να κάνω κάτι με βάση αυτό. Μου λέει, γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, γιατί είχα πάει και του είχα πει, θέλω να μπω μέσα, βάλε με στην κουζίνα και δεν θέλω τίποτα. Μου λέει, μην νομίζεις ότι είναι εδώ πέρα έμπνευση και θεωρία. Κατά κύριο λόγο είναι επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη για να πετύχεις το τέλειο που έχεις σχεδιάσει και έχεις οραματιστεί. Αυτό είναι η κουζίνα. Και νομίζω και πολλές δουλειές. Ναι, δηλαδή, επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη. Απλά πρέπει να βρεις τον τρόπο να μην βαριέσαι. Δηλαδή, κάθε φορά που στείνεις ένα πιάτο, να το βλέπεις ότι, ωραία, και το achieve perfection. Οπότε έφαγα την πρώτη σφαλιάρα μετά τη σεζόν που άρχισα και έχανα λίγο τον κόσμο γύρω μου. Και λέω, ρε εσύ, δεν θα ήταν μια ωραία δουλειά Δευτέρα με Παρασκευή, πρωί, να έχω όλα τα βράδια. Οπότε συμπλήρωσα βιογραφικά, πέρασα από συνεντεύξεις και τράπεζα. Σε κατάστημα. Όχι κεντρικές υπηρεσίες ή κάρτες. Ναι, ήταν κατάστημα. Κατάστημα. Και θυμάμαι να προσπαθώ να πείσω τον παππού μου, τον Σωτήρη, παππού, δεν χρειάζεται να πας 31-1 στο υποκατάστημα τράπεζας να ενημερώσει το βιβλιάριο. Γιατί ήταν αυτή η πίκρα του ταμεία. Που ερχόντουσαν οι συνταξιούχοι 31 του μήνα. Θέλουν απλά να. Θέλουν να το δουν. Να δουν, να δουν το 500-άρικο, το 1000-άρικο. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι όταν προσπαθείς να παρηγορήσεις κάποιον παππού που έχει χάσει το βιβλιάριό του. Να του πεις, μην αγχώνεσαι. Θα τυπώσουμε ένα άλλο, δεν τρέχει κάτι, δεν σημαίνει κάτι. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω και στον ίδιο με τον παππού. Κατσαρόλες που πλένουν. Κατσαρόλες που πλένουν, κατσαρόλες που θα βράσουν ζωμούς. Θέλω να δώσω μια εικόνα. Είμαστε μεσημέρι, καθημερινής. Περιμένεις πόσα άτομα το βράδυ? Έχουμε 75-78. Έχω δει τουλάχιστον 10 ανθρώπους να δουλεύουν ήδη. Από το μεσημέρι μέχρι τις 7 που θα ανοίξετε. Μη με αγχώνεις έτσι. Ο Γιώργος έρχεται το πρωί, ναι, και οι υπόλοιποι έρχονται 3. Για να γεμίσει 75 καρέκλες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Άρα είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν είναι απλώς, α, έχω μια ωραία ιδέα, παίρνω τη γόπα και τι κάνω έτσι. Δυστυχώς, είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτές οι εποχές που είχες 1,5 μάγειρα πίσω από έναν τοίχο και ένα λατζέρι και μπορούσες να σερβίρεις 150 άτομα και όλοι να είναι με κάποιο τρόπο χαρούμενοι, έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Δεν ξέρω στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, γίνεται προσπάθεια, γίνεται δουλειά δυνατή, γίνεται σοβαρή δουλειά. Στα εστιατόρια και στα θέατρα. Δεν μπορώ να σου πω. Κάποτε πήγαινα πολύ θέατρο. Έχουμε πάρα πολλές σκηνές σε σχέση με τον πληθυσμό μας, γι' αυτό το λέω. Έχουμε πολλές καλές σκηνές. Μακάρι να είναι γεμάτες, θα πω, γιατί περνάνε δύσκολα νομίζω τώρα. Για παίζουμε μετά από τόσο καιρό. Το πρώτο προσόν, τι, η δυνατότητα αντιγραφής, αυτό είναι το ανώτερο. Πού, στην κουζίνα? Ναι. Όχι. Όχι. Αυτή την εντύπωση έχω μείνει εγώ τώρα. Κάνοντα ζάπινγκ με το MasterChef. Στο MasterChef. Ναι, δυνατότητα αντιγραφής. Κάτσε εσύ τώρα, μην εξισώσουμε. Το MasterChef δεν έχει να κάνει με μια κουζίνα επαγγελματική. Ναι. Το MasterChef είναι ένα παιχνίδι στην τηλεόραση, ένας διαγωνισμός μαγειρικής, με βασικό όχημα την μαγειρική. Δεν έχει να κάνει με επαγγελματική κουζίνα ή αν κάποιος θα είναι ικανός ηγέτης για μια μελλοντική κουζίνα. Δοκιμάζεις κρύα τα φαγητά? Σωστή ερώτηση, μου την έχουν κάνει πολλές φορές. Μισοπεδώνει αυτό όταν το λες. Σταύρο, έχω βαρεθεί να τα απαντάω. Σταύρο, πρώτη φορά. Μπράβο. Γιατί δημιουργείται η απορία στον κόσμο. Δοκιμάζουμε όταν τελειώσει η κάθε δοκιμασία, ναι, ζεστά τα επιμέρους στοιχεία του πιάτου και μετά υπάρχει περίπτωση να το δοκιμάσουμε και μετά από 45 λεπτά, 60 λεπτά, ναι, που θα το φέρει μπροστά μας ο διαγωνιζόμενος. Και να προσποιηθείτε ότι είναι ζεστό. Εμείς έχουμε κλειδώσει στο μυαλό μας τι έχουμε φάει. Ναι. Άσχετα αν το φάμε κρύο ή ζεστό, από την εμπειρία των εκπομπών 4 σεζόν τώρα, μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα ριζότο όταν είχε βγει από το κατσαρόλι ήταν σωστό ή πώς ήταν. Άρα λες, η μαγειρική δεν είναι χημεία, είναι τέχνη και απαιτεί περισσότερο αίσθηκτο και γούστο παρά ακριβείς μετρήσεις. Ω, τώρα άνοιξες 5 μέτωπα σε μία πρόταση.
Μαγειρική δεν είναι χημεία, όμως προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στη μαγειρική. Αυτή είναι η αρχή της μοριακής γαστρονομίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε μια κατσαρόλα που βράζει ένα ζωμός και γιατί συμβαίνει και πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερους ζωμούς σε μεγαλύτερη ποσότητα, πιο γρήγορα. Οπότε δεν θα πω ότι είναι μόνο τέχνη. Ναι, δεν θα πεις μόνο τέχνη, αλλά το να είναι η βοηθή σου εδώ ακριβή στις μετρήσεις είναι πολύ βασικό. Αλλά για να φτιάξεις αύριο νέα πιάτα, νέες προτάσεις, εκεί πρέπει να σπάσεις τους κανόνες. Ακριβώς, πρέπει να χαλαρώσεις, πρέπει να ταξιδέψεις, ναι. Πρέπει να πας σε ένα μουσείο. Πού βοηθάει αυτό? Εμένα. Και ξαναλέω, αυτά που λέμε, μην παρεξηγηθούμε από τον τρόπο που τα λέω, δεν εννοώ ότι αυτό είναι το σωστό και that's it. Υπάρχουν σεφ που έχουν μείνει κλειδωμένοι μέσα στις κουζίνες τους και έχουν κάνει πράγματα και θάματα. Εγώ πρέπει να βγω έξω, να περπατήσω, να ταξιδέψω, να μιλήσω με ανθρώπους, να χαλαρώσω, για να έχεις την όρεξη να δημιουργήσεις. Δεν είναι ότι λες φέτος στις διακοπές θα πάω στη Σύρο και θα σκεφτώ μια σαλάτα. Mm. Μπορεί να σου έρθει, αλλά για μένα το να μείνεις κλεισμένος μέσα σε μια κουζίνα με όλα τα υλικά της πρώτης ύλης και τον εξοπλισμό στα πόδια σου, δεν μου αρκεί, δεν μου κάνει. Εγώ δηλαδή σπρώχνω τα παιδιά του Νόλαν και του Προβελέγγιου να βγαίνουν έξω, να τρώνε, να παρακολουθούν το σερβίς, να συζητάνε. Και μέσα σε όλο αυτό, ναι, γι' αυτό λέω και δηλαδή μπορεί να πας στο Guggenheim, στο Bilbao και να σου σκάσει κάτι, να σκεφτείς κάτι. Το έχω διαβάσει αλλιώς. Η ευτυχής και επιτυχής μαγειρική δεν βασίζεται μόνο στη γνώση, πηγάζει από την καρδιά, θέτει μεγάλες απαιτήσεις στον ουρανίσκο και για να ζωντανέψει χρειάζεται ενθουσιασμό και μια βαθιά αγάπη για το φαγητό, η οποία δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα δωμάτιο και σε μια κουζίνα. Και πάλι θα σου πω ότι υπάρχουν σεφ τριάστεροι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, που έχουν κάνει πράγματα και θάματα χωρίς να έχουν βγει ποτέ από την κουζίνα τους, χωρίς να έχουν φάει ποτέ σε κανένα άλλο εστιατόριο, γιατί αυτό ήξεραν. Με τι κριτήρια παίρνουν τους συνεργάτες σου? Νούμερο ένα νομίζω έχει να κάνει με τον χαρακτήρα. Καλό παιδί δηλαδή? Ναι, δεν θα πω το καλό παιδί, γιατί... Το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε. Ναι, με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καλό παιδί είναι. Σίγουρα δεν θέλω να έχω κακά παιδιά, κακούς χαρακτήρες μέσα στην κουζίνα. Παλεύω πολύ για την ομάδα, για την ομαδικότητα. Θέλω αυτό το στοιχείο, αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Ανήσυχα πνεύματα να ψάχνονται, να είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό το extra mile. Δηλαδή να θέλει ο άλλος να μάθει γιατί κάνουμε κάτι και πώς το κάνουμε. Και νομίζω ότι θα έβαζα το ταλέντο και τη μαγειρική, όλα αυτά που λένε, θέλεις να έχει ταλέντο, θέλεις να έχει, θα τα βάζα σε τελευταία θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο σεφ. Ο άνθρωπος που δουλεύει όταν οι άλλοι διασκεδάζουν. Μην το προσπερνάτε, ζει τις χαρές, αλλά ως απόϊχο. Ακούει τα γέλια, αλλά πιο πολύ ακούει το λάδι να τσιγαρίζεται. Και όλα αυτά τα χρόνια στα μαγαζιά, είναι λίγες οι φορές που έχω συναντήσει μάγειρες και μαγειράκια που το χαμόγελό τους δεν είναι προσποιητό. Ανθρώπους που απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Αρκετοί, ίσως και οι πιο πολλοί, έχουν την όψη του συμβιβασμένου ή του ανικανοποίητου. Γιατί αυτοκτόνησε? Μπορώ να φανταστώ, δεν ξέρω. Σου άρεσε αυτός ο τύπος? Μιλάμε για ποιον, γιατί είχαμε διάφορα... Συνέβησαν διάφορα τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τον Αντώνη Μπουρντέν. Ναι, ναι. Όχι, νόμιζα ότι με ρωτούσες γιατί αυτοκτόνησε ένα σεφ που είχε τρία αστέρια και το αφαιρέσαν το ένα αστέρι και είχαν. Αυτοκτόνησε λόγω του ότι κόψαν ένα αστέρι. Καλά, ναι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει γιατί αυτοκτόνησε. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά επειδή έχω γνωρίσει άτομα που κυνηγάνε αυτό το αστέρι, αυτή τη διάκριση, και πόσο μάλλον να πάρεις το ένα, θέλεις το δεύτερο, και να πάρεις το δεύτερο, θες το τρίτο και θες να το διατηρήσεις, να διατηρήσεις αυτή τη διάκριση με τα τρία αστέρια. Το πιστεύεις πολύ αυτό το θεσμό? Όχι, θα έλεγα. Όχι, νομίζω ότι θα μαγειρεύαμε όλοι πολύ καλύτερα. Απελευθερωμένοι από το ζευγάρι που έρχεται να σου βαθμολογήσει, ναι, το πιάτο για να βάλει στο Μισελέν. Είναι μια χαρά, μια αναγνώριση. Το τελευταίο διάστημα, εντάξει, υπάρχουν πολλοί θεσμοί που μπήκαν στο παιχνίδι, διάφορα βραβεία. Θα πω ότι δεν είμαι υπέρ των βραβείων. Με τον τρόπο που έχουν γίνει. Τη δημιουργούν πολύ στενά πλαίσια και καταστρέφεται και η δημιουργία. Ναι. Υπάρχει μια στιγμή που λες, καλύτερα να μην ασχολούμαι, να μην επηρεάζει αυτό και να μαγειρέψω νόστιμα, να μαγειρέψω καλά, και αυτό είναι που έχει σημασία. Το σημαντικό νομίζω είναι τα μαγαζιά μας να είναι γεμάτα και να περνάει καλά ο κόσμος.
Αυτό είναι το σημαντικό. Και τιμές, τιμές. Νομίζω ότι αν σερβί και γεμίζει το μαγαζί, πλέον είναι αυτονόητο ότι οι τιμές είναι. Εντάξει, πολλά μαγαζιά γεμίζουν από μόδα. Επειδή έχει 2-3 φίλους που λένε. Εντάξει. Καλά σχόλια. Όχι. Δεν, νομίζω ότι ο κόσμος έχει φάει πλέον. Είναι και πολύ έντονο γι' αυτό με τα social. Που πλέον καταλαβαίνεις και όταν ο άλλος έχει πληρωθεί για να πει μια καλή κουβέντα. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος θα πάει. Α, μπορεί να την πατήσει μια φορά. Να φάει. Άμα δεν είναι καλό, δεν πρόκειται να ξαναπάει. Σε είχα ρωτήσει για τον Άντωνη. Άντωνη Μπουρντέν. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν, δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά υπάρχει κάποιος εκεί στο έξω στερέωμα που λες αυτός ρε παιδί μου. Που να θαυμάζω. Ναι, ναι, που να λες αυτός, αυτός, ότι είναι ο μεγάλος, αυτός. Ο, που θαυμάζω, που τον παρακολουθώ. Που... Μ' αρέσει πολύ ο Ντέιβιτ Τσάνγκ, πάρα πολύ. Μομοφού. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που είχα πάει Νέα Υόρκη ήταν νομίζω 2-3 τα εστιατόρια. Ήταν το Noodle Bar, το Co, που ήταν η πιο δύσκολη κράτηση για τη Νέα Υόρκη τότε. Δεν έβρισκες με τίποτα μια μπάρα fine dine, high end, 12 θέσεων, 10, 15 δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Το Sam Bar, που δεν πήγαινε πολύ καλά τότε, και το Milk Bar, αυτά τα τέσσερα. Τώρα έχει εντάξει μια αυτοκρατορία Αυστραλία, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα εστιατόρια. Δυσκολεύτηκαν με το lockdown, νομίζω κάποια αναγκάστηκε και τα έκλεισε. Ναι, ναι. Αλλά αυτός ο τύπος μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης του. Εμένα μου άρεσε που είχε πάρει τον Ομπάμα. Μιλάμε για ποιον, για τον Μπουρντέν. Ναι. Και τον είχε πάει σε ένα τριτοκλασάτο για τα μέτρα των κριτών, ασιατικό εστιατόριο. Δηλαδή ότι ενίσχυε ότι πολύ καλά πράγματα, τίμια πράγματα, νόστιμα πράγματα, μπορείς να βρεις και πολύ μακριά από τους καλούς δρόμους. Ισχύει. Κι εγώ έχω φάει τρομερό κινέζικο στο Φουλιχούα, εδώ δίπλα. Και στον όροφο, στην κινέζικη αγορά, σε έναν όροφο πάνω που λέει «Ταμπέλα είναι Chinese restaurant». Έχω φάει πολύ καλά, έχω φάει και πολύ κακά. Το έχω προτείνει και έχει πάει κόσμος που μου έχει πει ότι Σωτήρη φάγαμε εξαιρετικά σήμερα και υπάρχουν άλλες φορές που δεν τρως καλά. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι δεν χρειάζεσαι κρυστάλλινα ποτήρια, φρισκοσιδερωμένα τραπεζόνα μαντελά για να φας κάτι καλό. Στην αρχή θα φάμε χαβιάρι και μετά λιγουλάκια σταγό. Θα κοιτάω στα σημαίνιο φεγγάρι, το γκαρσόνι θα στέκει βουβό. Σε λιγάκι θα ρθουν τα φιλέτα και σαλάτα, σπαράγγια και σως. Σ' αγαπώ θα στο πονέ τα σκέτα και ένα μέτρ θα σερβίρει στιτός. Πόσες φορές έχει τύχει να πας και να φας ένα μενού ντεγκού με 12 πιάτα, από ένα σημείο και μετά, μα το συνδυάσεις και με κρασιά, δεν καταλαβαίνεις τι τρως. Και μετά ταλαιπωρείσαι και το βράδυ, ταλαιπωρείσαι και το πρωί. Γιατί η πρώτη ύλη είναι από τα πιο σημαντικά. Θα αρνηθείς το γλυκό που παχαίνει, θα μου πιάσεις το χέρι δειλά. Η ζωή συνεχώς ακριβένει, μα θα φάμε κι οι δυο μας καλά. Το κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες από την Άξο που είχα φάει στην Άξο. Πάμε να πάρεις ελαιόλαδο, ρίγανη, σκόρδο, πατάτες και κατσικάκι από την Άξο και κάποιος να το κάνει φοβερά και κάποιος να του βάλει ακόμα 15 πράγματα πάνω και να μην τρώγεται. Δηλαδή η πρώτη ύλη μαζί με κάποιον που μαγειρεύει ταπεινά χωρίς να θέλει να αποδείξει κάτι, χωρίς να θέλει να αποδείξει. Να κοίτα τι ξέρω, ξέρω 15 τεχνικές και θα στα κάνω τα μισά αφρούστα, άλλα ζελέδες. Η πρώτη ύλη νομίζω μαζί με έναν ταπεινό μάγειρα. Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε πρόβλημα με το ενδιάμεσο. Δηλαδή, ο ταπεινός μάγειρας που αγαπάει την πρώτη ύλη, τη σέβεται και τη σερβίρει σε ένα νησί ή σε ένα στενό της πόλης, όπως επίσης και ο πολύ ψαγμένος. Με το ενδιάμεσο έχουμε λίγο πρόβλημα και εμείς οι καταναλωτές. Δηλαδή, που παίρνεις το κατσικάκι και βάζεις και ένα κομμάτι αβοκάντο από πάνω, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις αν πρέπει να βάλεις αβοκάντο. Ισχύει. Έχει να κάνει και με το εκτόπισμα κάποιου, να μπορεί να ισορροπήσει μέσα του τη ζήτηση με την προσφορά. Δηλαδή, μου ζητάνε εμένα τώρα, θα ξανάρθω άμα δεν βάλει στον Όλαν τα καμένα λάχανα. Όταν θα έχουμε λάχανα, θα βάλουμε καμένα λάχανα. Οι φράουλες τελείωσαν, τώρα θα έχουμε κεράσια. Μα εμένα εκείνο με τι, που είχε κάνει με τη μαρέγκα, φοβερό, φράουλες κτλ. Ωραία, εντάξει. Πρέπει να πείσει και τον άλλο να κάνει υπομονή. Αυτό μου αρέσει, το σέβεσαι αυτό. Δηλαδή, ακολουθεί λίγο την εποχή. Ναι, 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 πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ προτείνω και στα παιδιά
Παιδιά, λαϊκοί, βρείτε μια λαϊκή κοντά σας και κάντε βόλτα στη λαϊκή. Μην αγοράσετε τίποτα. Κάντε βόλτα να νιώσετε την εποχή. Όχι ντομάτα το Δεκέμβρη. Όχι ντομάτα το Δεκέμβρη. Και σε αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει κυρίως στην Αμερική με τους πρόσθετους φόρους σε τροφές με πολλά συντηρητικά. Να μειώσουμε το αλάτι, να μειώσουμε τη ζάχαρη, που μπορεί να είναι και εις βάρος, ας πούμε, της γεύσης. Ή τέλος πάντων της ευκολίας που μας παρέχουν για να δημιουργήσουμε μια γεύση. Ναι, νομίζω ότι οι μάγειρες που ηγούνται στην Ελλάδα το ψάχνουν πολύ περισσότερο από ό,τι πιο παλιά. Εγώ συμφωνώ. Δεν είμαστε υπέρ του αλατιού, υπέρ της ζάχαρης σε καμία περίπτωση. Το λέω γιατί άμα ανοίξεις την ελληνική τηλεόραση και δεις μάγειρες, είναι σαν να είναι σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή, ναι, ένα κιλό ζάχαρη με ένα κιλό βούτυρο, βάλτε τα και βάλτε και μερικές φράουλες και φτιάξτε κάτι. Αν με ρωτάς αν στην τηλεόραση υπάρχει κάποια εκπομπή μαγειρικής που θα ποντάρει στο να εκπαιδεύσει τον κόσμο για το πώς θα πρέπει να φάει και τι είναι πιο σωστό για το περιβάλλον, τη γη, τον τόπο στον οποίο ζει, αλλά και την υγεία του. Θα σου πω, όχι, δεν υπάρχει. Όταν είναι ένα τόσο γρήγορο μέσο, νομίζω το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, πρέπει η συνταγή να πετύχει, πρέπει τα υλικά που θα απαιτεί η συνταγή να μπορείς να τα βρεις εύκολα. Το άλλο κομμάτι, η εκπαίδευση και το να μπει ο άλλος στη διαδικασία να παιδευτεί και να σκεφτεί και να προβληματιστεί, είναι ένας πολύ πιο δύσκολος δρόμος. Συνήθως θα το συναντήσεις σε κάποιο on-demand βίντεο στο Netflix ή στο YouTube που mouth to mouth θα υποθεί εσύ αυτό αξίζει, δες το, τα λέει καλά, οπότε δημιουργείται μια λυσίδα και ένα κοινό που ακολουθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση να αποφεύγουμε να ακούμε ή να βλέπουμε όσα μας δημιουργούν δυσαρέσκεια και να επιλέγουμε την εύκολη λύση. Δεν τη βγάζουν αυτό μου έξω από αυτό. Έχω υπάρξει στο παρελθόν σε αυτή τη φάση και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια καθημερινότητα, προβλήματα, υποχρεώσεις. Λες τώρα, σήκωσε το τηλέφωνο και φέρε να φάμε τώρα ή βάλ τα μέσα, πρέπει να βγει το τσουρέκι. Βάλε, τι έχει αυτό, διογκωτικά, θα φουσκώσει, ναι, τώρα, δηλαδή δεν αντέχω να μην φουσκώσει και το τσουρέκι, πρέπει να φουσκώσει. Νομίζω το πρόβλημα είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα της καθημερινότητας, η ταχύτητα της πληροφορίας και τα φίλτρα που δεν έχουμε πολλές φορές σαν άνθρωποι. Όλο αυτό το θόρυβο να μπορέσουμε να τον ξεσκαρτάρουμε και να ακούσουμε ή να δούμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται να ακούσουμε και να δούμε. Ναι, και είναι πια βεβαιωμένο, έχει και την σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ότι ο δυτικός τρόπος διατροφής εξελίσσεται ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Εάν συνεχίσουμε να τρεφόμαστε με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες υπερβολές στην κατανάλωση, το 2050 ο πλανήτης δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ρωτήστε ένα νησιώτη παππού ή μια νησιώτισσα γιαγιά. Δεν αστειεύομαι, στην μεσογειακή διατροφή των νησιών της δεκαετίας του 60 κρύβεται το πασπαρτού της ευζωίας. Αλλά αυτά σε ένα επόμενο podcast. Επιστροφή τώρα στην κουβέντα με τον Σωτήρη Κοντιζά. Με τους άλλους δύο μιλάς όταν δεν έχετε εκπομπές? Ναι, αμέ, με τον Πάνο και τον Λεωνίδα. Ναι. Εντάξει, τώρα τον Λεωνίδα έχω χάσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Γιατί? Κάνει διάφορα πράγματα, κάνει ραδιόφωνο, κάνει το Σαμάνο Radio, το ιντερνετικό, που τα πάει πολύ καλά, ό,τι μου λέει δηλαδή. Και ετοιμάζει και το Σεπτέμβρη το Σαμάνο Festival. Έχει και τα Φιντέλ, δηλαδή πάρα πολλά καρπούζια κάτω από μας. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Να τον πάρουμε, τον Λεωνίδα. Θες να το σηκώσει? Για πάρει να δούμε. Ο αριθμός που καλέσατε είναι κατηλημένος. Θα σου πάρει. Ο Λεωνίδας σε αυτή την περίοδο μπορεί και να μην με πάρει. Ναι. Κοίτα, θα τον ξαναπάρω άλλη μία. Για να καταλάβει ότι... Να προσπαθήσουμε τον Πάνο. Ναι, είναι πιο χαλαρός. Πάνος νομίζω είναι πιο χαλαρός. Πάνο, δεν έχεις καλό σήμα εκεί που είσαι. Όχι πολύ καλό, θες να σας πάρω όμως εκεί πιστεύω. Ναι, για πάρε όμως γιατί είναι κάτι σχετικά επίγον. Οκ. Okay. Δεν καταλαβαίνω τι είμαι εγώ. Νομίζω ότι είσαι εσύ. Καταλαβαίνω. Συμφωνείτε στο φαγητό με τον Λεωνίδα και τον Πάνο? Όχι πάντα. Ο Πάνος δηλαδή... Να τον. Πάνο! Έλα, τώρα
σας ακούω μια χαρά. Ελάτε, σας ακούω και εγώ μια χαρά. Είσαι ανοιχτή ακρόαση και κάνουμε podcast με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Και είναι δίπλα μου και μου ζήτησε να σε πάρω τηλέφωνο. Α, πάρα πολύ ωραία. Τι κάνεις? Τον ρώταγα του Σωτήρη τώρα αν συμφωνείτε στα φαγητά. Δεν εννοώ σε αυτά που βαθμολογείτε. Εννοώ στην προσωπική σας ζωή, στην προσωπική σας επαφή. Αν συμφωνούμε στην προσωπική μας. Μια χαρά, εγώ που τρώω πολύ ωραία στο Σωτήρη. Ναι. Δεν είναι μαγεία μου βέβαια με αυτά, αλλά εντάξει, είναι κινέζικα για μένα. Αλλά πάρα πολύ νόστιμα είναι. Εσύ μόνο ιταλικά πια, ε? Εγώ μόνο ιταλικά, ναι. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε? Βρίσκεται στο στούντιό μου. Τι καράφεις? Είμαι... Αν κάνεις YouTube. YouTube, podcast δεν έχεις κάνει. Δεν ξέρω καν τι είναι. Θα πας στο κινητό σου μετά και υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται podcast. Την πατάς, θα ακούσεις το Σωτήρη να μιλάει μαζί μου. Αρκεί να πληκτρολογήσεις pod.gr. pod.gr. Οκ, εντάξει. Όχι μόνο αυτό, και θα ακούσεις και εμάς να σε παίρνουμε τηλέφωνο. Οκ, εντάξει, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ που μου μάθατε κάτι καινούριο. Διδάσκω, είμαι διδασκόμενος. Λέω προχθές στο γραφείο, παιδιά, πάω να συναντήσω το Σωτήρη. Το γραφείο μου έχει πάρα πολλά κορίτσια μέσα που δουλεύουν. Έχει και αγόρια, αλλά μάλλον δεν δώσανε και πολύ μεγάλη σημασία τα αγόρια. Και υπήρξε μια ισχυρή μειοψηφία που έλεγε: γιατί όχι τον Πάνο, ρε φιλέ, γιατί πας στο Σωτήρη? Κοίτα, νομίζω ότι οι παντρεμένοι τραβάνε περισσότερο. Δεν ξέρω, εκεί καταλήγω. Καλό καλοκαίρι, Πάνο. Πάνο, θα σε πάρω μετά. Μιλάμε, φιλιά. Έγινε φιλάκια πολύ. Έλα, για, για. Ο Λεωνίδας τίποτα, ε. Δεν παίρνει. Θα πάρει. Μήπως δεν μιλάει μαζί σου να τον πάρω εγώ τηλέφωνο? Δεν καταλαβες. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τέτοιος πάντα. Παρακαλώ. Ο Σταύρος είμαι. Γεια σας κύριε Σταύρο, τι κάνετε? Πώς είστε, μιλάμε? Να σας καλέσω σε 5 λεπτά, γιατί είμαι σε ένα γύρισμα. Ναι. Να πάω στο αμάξι και να σας πάρω από εκεί. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ήμουν σε ένα γύρισμα και έχουμε κολλήσει, έχει πάει λίγο πίσω. Να σε ρωτήσω, εσύ ένας ευγενής τοπικιστής, τι σχέση έχεις με έναν Ελληνοϊταλό και έναν Ελληνοϊάπωνα? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το είχα ξανασκεφτεί ποτέ. Εδώ πέρα είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να διορθώσουμε το Κινέζος από το Σωτήρη και να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι Ιάπωνας. Βέβαια. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το podcast, για να διορθώσουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό και αν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, ναι, ο Σωτήρης κάποτε ήταν καλεσμένος σε ένα event, ναι, και επειδή οι άνθρωποι είχαν μείνει με την πληροφορία και με την εντύπωση ότι είναι από την Κίνα, ναι, έτσι προς τιμήν του είχαν διακοσμήσει το χώρο, όταν είχαν με κόκκινα φαναράκια και δράκους. Και όταν πήγε εκεί, λέει: παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά εγώ όχι από αυτούς, από τους άλλους. Τέλος πάντων. Υπάρχει εκείνη η αρχή που λέει ότι για να ταιριάζουν οι ζωές πρέπει να ταιριάζουν και τα πιάτα. Α, εδώ λοιπόν νομίζω ότι αποτελούμε εξαίρεση, ναι, στον κανόνα. Γιατί μαγειρικά είμαστε τρεις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εντελώς. Ναι. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε συζητήσει ότι αν θα βρισκόμασταν μαζί σε μία κουζίνα ή όσες φορές έχουμε φτιάξει πιάτα για το Masterchef που έχουμε συνεργαστεί και οι τρεις, μετά καταλήξαμε ότι καλό είναι να μην συνεργαστούμε ποτέ σε μία κουζίνα. Να μείνουμε αγαπημένοι έτσι εξ αποστάσεως, εννοώ επαγγελματικά, επαγγελματικά. Αλλά αυτό έχει και τεράστιο ενδιαφέρον. Πάντως θα συμφωνήσει το σύνθημα, όχι ντόνατς καλιτσούνια. Α, τώρα εκθέτεται τον δικό σας τοπικισμό, τον ευγενή και εσείς. Εγώ θα συμφωνήσω και θα πω το εξής, ότι σε ό,τι μας έρχεται απ' έξω, ναι, έχουμε μία αντιπρόταση σε εισαγωγικά, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Περάσαμε μία περίοδο έτσι ξενομανίας και εντυπωσιασμού και στη μαγειρική. Νομίζω ότι τώρα όλη η τάση είναι να, έτσι, αυτή η εσωστρέφεια, η καλώς εννοούμενη, μην παρεξηγηθώ, και το να σκαλίζουμε και να, ναι, βρίσκουμε, να πηγαίνουμε στη γιαγιά να τη ρωτάμε και εμείς απλά να το εξελίσσουμε, να πηγαίνουμε παρακάτω. Ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου το λέει πάρα πολύ όμορφα αυτό. Ναι. Λέει ότι η παράδοση δεν μπορεί να σου κάθεται στο σφαίρκο, δηλαδή δεν πρέπει να είναι έτσι, να λειτουργεί πατερναλιστικά. Μάλλον μπορούμε να το δούμε και αλλιώς. Ναι. Να την παίρνουμε παρέα και να την πηγαίνουμε παρακάτω. Ναι. Άλλωστε δεν είμαστε εθνικιστές, πατριώτες είμαστε.
Και οι Βάσκοι στο Σαν Σεμπαστιάν, εκεί στη χώρα των Βάσκων, έχουν έναν ακραίο τοπικισμό έως και εθνικισμό, αλλά όχι μισαλόδοξο. Είναι η αγάπη για τον τόπο. Ναι. Αυτό λοιπόν μαγειρικά μεταφράζεται με το ότι στηρίζουν τα τοπικά τους προϊόντα. Mm. Δεν έχει και λογική να είσαι σε ένα νησί και να σερβίρεις φουαγκρά. Mm. Ενώ περιμένεις να φιλοξενήσεις έναν Γάλλο. Δηλαδή. Ακούς καθόλου podcast? Ακούω πάρα πολύ και εγώ έχω φτιάξει και έναν δικό μου ραδιοφωνικό. Το ξέρω, ιντερνετικό. Τον διαφημίζει ο Σωτήρης. Αλλά πες και εσύ. Ο σταθμός λέγεται Samano Radio. Okay. Έχω την ευκαιρία να παίζω και μουσικές που δεν τις ακούς έτσι στο ραδιόφωνο, γιατί εμείς παίζουμε τρύπες, διάφανα κρίνα, ξύλινα σπαθιά, πανκς ρομάνα. Δεν αποκλείουμε τίποτα, αλλά αυτή είναι η οπτική. Ξέρεις τι νομίζω, ότι προσπαθείς μέσα σου να ισορροπήσεις την υπερβολική τηλεοπτική έκθεση. Με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, γιατί περιλαμβάνει και πολλά φρουφρού και αρώματα, με πράγματα πιο ταπεινά και ουσιαστικά. Μου είπες πριν για το Θανάση, για το ραδιοφωνάκι σου, για τις τρύπες, για τα αγαπημένα που δεν θα βρίσκουν ποτέ θέση σε μια τηλεόραση. Και εγώ πήγαινα από τα 15 σε όλες τις συναυλίες του Γιάννη Αγγελάκα. Ναι. Τώρα το ότι η τηλεόραση μου έδωσε την ευκαιρία και να τον γνωρίσω και να μπορώ να λέω στη χάκια του στην τηλεόραση. Και να, έχω και να είναι και ευχάριστο γιατί στην εκπομπή ναι. τα παίζουν τα αποσπάσματα αυτά. Ναι. Οπότε μια χαρά. Εμένα τώρα η μεγάλη μου χαρά είναι η εξής. Ας πούμε, εγώ έκανα το ραδιόφωνο, αυτό γνώρισα και τους ανθρώπους που αγαπώ από μικρός. Και όλο αυτό λοιπόν μου δίνει το δικαίωμα να κάνω και μια συναυλία με αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά καλή η συγκυρία να κάνω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή από το να ζυμώνω ψωμιά σε βιντεάκια στο ίντερνετ, ναι. που καλό είναι γι' αυτό. Συνδυάζω και μια δεύτερη μεγάλη μου αγάπη που είναι έτσι το ελληνικό ροκ και όλο αυτό το, όλη αυτή η σκηνή. Εκτός από αγαπημένους μουσικούς, έχεις αγαπημένο σύνθημα? Έχω αγαπημένο σύνθημα. Για πες. Ναι. Από την περίοδο που πήγαινα στο Un Club, έτσι, στην πλατεία, ήταν ένα σύνθημα που έλεγε να γίνουμε αυτοί που οι γονείς μας δεν μας αφήνουν να κάνουμε παρέα. Να δω τι θα λες τα παιδιά σου μεθαύριο. Θα κάνουμε podcast το φθινόπωρο μαζί, έτσι? Ό,τι θέλετε, το τηλέφωνο μου πλέον το έχετε, έχω και εγώ το δικό σας. Να φάμε, να πιούμε και με αγάπη ό,τι χρειαστεί να το κάνουμε παρέα. Ζήστε με την ενέργεια ενός πρωταγωνιστή. Απολαύστε και εσείς προϊόντα και λύσεις από την Elpedison για κάθε ενεργειακή σας ανάγκη σε πολύ χαμηλές τιμές. Καλέστε στο 18128 Elpedison. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Υπάρχει αυτό το παλιό ρητό ότι αυτοί που συμφωνούν στο φαγητό συμφωνούν και στη ζωή. Ας πούμε τη Δέσποινα να συμφωνεί στο φαγητό. Α, ναι. Μα τα βρήκαμε όταν πήγαμε Βιετνάμ. Τα βρήκατε. Πήγαμε 2 εβδομάδες στο Βιετνάμ. Γνωριστήκατε στο Ταλάτσι. Σωστά, σωστά. Έσκησα το σουπλά, όπως λέγεται αυτό, τέτοιο. Νόμιζε ότι ήθελα να πληρώσω. Εγώ ήθελα να αφήσω το τηλέφωνο μου. Γνωριστήκαμε στο Ταλάτσι. Οπότε βγαίναμε 3-4 μήνες, 5, δεν θυμάμαι. Και πάμε Βιετνάμ. Σε κέρναγε στο Ταλάτσι και δεν το είχα πάρει χαμπάρι? Τίποτα. Αρέσει. Μια φάβα κέρασε και αυτά και καλά για να σταματήσω να τη ζαλίσω. Και μετά φύγατε και πήγατε Βιετνάμ. Ναι, πήγαμε Βιετνάμ και όταν πάω στο Βιετνάμ τώρα που στην ουσία είχαμε κλείσει που θα κοιμηθούμε τα 2 πρώτα βράδια. Και να φανταστείς ότι γυρίσαμε, δεν ξέρω, 6-7 πόλεις. Πήραμε μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες 3 πτήσεις εσωτερικού. Δεν τις είχαμε κανονίσει. Τις κλείναμε εκεί πέρα. Λέγαμε, α, άρα αύριο που το αεροδρόμιο είναι εκεί, Χο Τσι Μινχ, πάμε πάνω, πάμε κάτω, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Τρέχαμε στα αεροδρόμια, τρώγαμε στα κάτω, στα σκαμπό, τα χαμηλά τα φω, πρωινό στο ξενοδοχείο, σε δωμάτια που δεν είχαν τουαλέτες. Κλείναμε, δεν μας άρεσε αυτό, κλείναμε κάπου αλλού, κάτι μπάνια που ήταν τελείως. Δηλαδή, ήσουν στο μπάνιο και βλέπεις όλη την πόλη. Οπότε, ναι, ενώ ότι όταν γυρνάς από ένα ταξίδι και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, λες εσύ, όντως τώρα, πώς συνέβη αυτό, τι έγινε. Δηλαδή, τόσο καιρό, τι πάει λάθο. Οπότε, μπορώ να πω ότι ναι, τα βρίσκουμε στο φαγητό, τα βρίσκουμε. Πόσο καιρό έχεις να πας, Ιαπωνία? 2010. 2010, όταν έγινε. Έχεις 10 χρόνια να πας. Ναι, ναι, ναι. Πήγα πέρυσι, ξέρεις. Πήγες πέρυσι. 15 μέρες. Πού? Παντού. Παντού, ε. Είχα ένα φίλο που δουλεύει εκεί και με φιλοξένησε, γιατί το να πας μόνος σου, ναι, το να πας μόνος σου θα δεις πολύ λιγότερα πράγματα. Ισχύει. Και θα ξοδέψεις και πάρα πολλά λεφτά. Άμα θες να δεις καλά πράγματα στην Ισχύει. Αλλά είναι ωραίο να χαθείς λίγο μόνος σου. Χάθηκα λίγο γιατί αυτός δούλευε. Αλλά προσπάθησες να βγάλεις εισιτήριο να πας από κάτω? Ξέρω πια να το κάνω. Έχουν βάλει αγγλικά στο πετρό? Δεν έχουν βάλει. Στους περισσότερους σταθμούς δεν έχουν βάλει. Έχουν όμως πια ένα στρατό από κοπέλες που σε πλησιάζουν στα αγγλικά και σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό αυτά με τα αγγλικά. Τα 2 παράξενα πράγματα
ήταν η απίστευτη ευγένεια των ανθρώπων με ψυχρό πρόσωπο στο δρόμο. Σαν να πρέπει να το κάνει. Σαν πρέπει να το κάνει. Ζήτησα ένα βιβλιοπωλείο μια φορά από μια κυρία και μου λέει: ελάτε μαζί μου. Δεν ξέρω τι μου είπε. Αυτό εννοούσε. Στα Ιαπωνικά το είπε. Και κάνει αναστροφή, φεύγει από την πορεία. Που... φεύγει από την πορεία. Να στρελάνω, αφήνει κάποιες τσάντες σε ένα πεζοδρόμιο. Και εγώ έχω τρελαθεί γιατί σκέφτομαι ότι θα περάσει κάποιος και θα τις πάρει τσάντες. Αλλά αυτή δεν είχε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και με πήγε μέχρι την πόρτα του βιβλιοπωλείου. Ούτε υπερβολικά χαμόγελα, ούτε τίποτα. Α, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό με τρελάνε. Σύνολο κανόνων δικαίου. Έμπαινε σε ένα πολυκατάστημα, σου δείχνε ένα χρυσό ρολόι, το άφηνε στο πάγκο και πήγαινε μέσα να σου φέρει και ένα πλαστικό ρολόι. Θα μπορούσε να το έχει πάρει εσύ και να έχει φύγει. Η χώρα που δεν μπορεί να πει όχι. Υπάρχει ένα βιβλίο. Θυμάμαι που ήμουν. Κιότο. Να ζητάω τη ρεσεψιόν αν μπορώ να πάρω μαζί μου το γιουκάτα, αυτή την πιτζάμα τη Ιαπωνική. Και η κοπέλα στη ρεσεψιόν δεν μπορούσε να ξεστομίσει το όχι. Δηλαδή. Μου έλεγε μπορείτε να προμηθευτείτε και να διαλέξετε καινούριο γιουκάτα ό,τι χρώμα θέλετε στο shop και λέω εντάξει τα έχω δει απλά αυτό δεν το έχετε και μου αρέσει πάρα πολύ μπορώ να πάρω αυτό αν θέλετε και αν δεν, μπορείτε να βρείτε και... δηλαδή δεν μπορούσα να πει ότι όχι αυτό δεν επιτρέπεται να το πάρετε. Απ' την άλλη όμως έχουν εθνική γιορτή την πτώση της βόμβας στη Χειροσίμα το γιορτάζουν το τέλος του παράλογου πολέμου η γιορτή ήταν 6 ώρα το πρωί. Για να μπορέσουν τα μαγαζιά να ανοίξουν 11. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν 6.30 το πρωί στην πλατεία. Δηλαδή, μια διαφορετική εργασιομανία. Ναι, δεν ξέρω αν είμαι σύμφωνος με αυτή την εργασιομανία. Δούλευε ο πατέρας μου χρόνια σε Ιαπωνική εταιρεία. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να δουλέψω στη Ιαπωνία. Δηλαδή, αυτό το ότι κάθομαι στο γραφείο. Έχω τελειώσει τη δουλειά μου. Κάθομαι στο γραφείο, γιατί ο προϊστάμενός μου είναι στο γραφείο ακόμα. Και δεν είναι σωστό να φύγω πριν τον προϊστάμενο μου. Πρέπει να φύγω μαζί του ή μετά από αυτόν. Γιατί τι θα πει. Και αν πάρω εγώ 7 μέρες σερή άδεια, αυτό το άγχος του, αν γυρίσω και η εταιρεία τα έχει πάει το ίδιο καλά ή ακόμα καλύτερα ενώ εγώ λείπω, τι σημαίνει αυτό για τη δική μου τη δουλειά όλο τον υπόλοιπο καιρό. Αυτό εμένα με πεθαίνει, δεν μπορώ να το... Εγώ γιατί νομίζω ότι είσαι λίγο Ιάπωνα στη δουλειά. Σε κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα. Η συνέπεια, η ευγένεια, η ιεραρχία, η ακρίβεια, αυτό που είπαμε, το είπαμε, δεν χρειάζεται να το πούμε 15 φορές. Δηλαδή, αυτά ναι. Και είναι κανόνες και της κουζίνας αυτά. Είναι κανόνες στην κουζίνα, ναι. Όσο πιο πολύ επιμείνεις στην αρχή και δημιουργήσεις μια ομάδα που το πιστεύει αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιο εύκολο για όλους μετά. Είναι πολύ πιο εύκολο και για τον καινούριο που θα μπει μέσα να καταλάβει ότι εδώ αυτό, ένα, δύο, τρία. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Πώς έχεις φανταστεί το μέλλον σου? Το βασικό χώρο στο μυαλό μου έχουν τα εστιατόρια. Δηλαδή είναι όλα μορβαλέγγυος. Και όλα αυτά που σχεδιάζουμε κάτω από αυτή την ομπρέλα. Άρα εστιατόριο και παιδιά. Εστιατόριο και παιδιά, ναι. Νομίζω παιδιά θα σταματήσω να κάνω. Σταματήσεις. Παιδιά, ναι. Μοιάζεις αρκετά ευτυχισμένος άνθρωπος. Πολύ σίγουρος για αυτά που κάνεις. Είμαι χαρούμενος, δεν είμαι πάντα σίγουρος. Όταν είναι να δοκιμάσω ή να μην δοκιμάσω κάτι, επιλέγω συνήθως να δοκιμάσω. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να έχουμε αποθυμένα. Από το να πάρεις ένα δίπλωμα μηχανής και να οδηγήσεις. Να οργώσεις την Ευρώπη. Ναι, την Ευρώπη. Εγώ θα σε πάω πιο κοντά, να φτάσω μέχρι τη Λάρισα. Που έχω το δίπλωμα τόσο καιρό και δεν έχω αγοράσει μηχανή. Από το να πεις ότι θα πάω σε ένα νησί να μείνω ένα μήνα και να διαβάσω 50 βιβλία. Οτιδήποτε, είναι όλες αυτές τα διλήμματα μάλλον στην καθημερινότητα που για κάποιο κέρατο λόγο πάντοτε διαλέγουμε τον ασφαλή δρόμο, τον αυτόν που έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε. Και λες αυτό θα το κάνω, θα έρθει, όχι όταν θα είμαι, δεν ξέρω, όταν θα έχω 100 ευρώ παραπάνω στην τσέπη μου, όταν θα είμαι καλύτερα, όταν δεν θα με πονάει όμως μου. Άδραξε τη μέρα, μην τα αναβάλεις όλα. Ναι. Αξίζει για μένα να δοκιμάζεις πράγματα. Και πιστεύω πάρα πολύ το ότι για να δώσεις χαρά στους γύρω σου, είτε είναι φίλοι, συνεργάτες, οικογένεια, πρέπει να είσαι εσύ χαρούμενος.
το να καταπιέζεις, να σφίγγεις τα δόντια και να προσπαθείς τόσο πολύ και να λες για την οικογένεια το κάνω και απλά να είσαι με τα μούτρα κάτω και γκρινιάρεις, αλλά να, όντως να έχεις δώσει τα πάντα. Εάν δεν σωθείς εσύ, δεν σώζεις τους άλλους. Το πιστεύω. Είναι, ξέρεις, αυτό το παράξενο που είναι στο αεροπλάνο που λέει όταν υπάρχει κίνδυνος, φοράς πρώτα τη δική σου μάσκα και μετά τη μάσκα των παιδιών σου. Που αν το διαβάζεις αυτό, λες, ρε, κάτσε ρε φίλε, γιατί το παιδί μου δεν πρέπει να σώσω. Μα δεν θα προλάβεις. Και σου λέει, θα βάλεις εσύ τη μάσκα σου, θα σιγουρευτείς για σένα, για να μπορεί να σώσει τον άλλον. Και αυτό μάλλον ισχύει για τη ζωή. Πρέπει να είσαι πολύ καλά εσύ, για να προσφέρεις και στους υπόλοιπους αυτό που μπορεί να προσφέρεις. Πιστεύω. Μοιράζεται ρόλους στο MasterChef τώρα? Όχι. Άλλο ένα ερώτημα που δεν σου έχει γίνει ποτέ. Όχι, μου έχει γίνει. Μερικές φορές βλέπω με ένα περισσότερο αυστηρό βλέμμα από αυτό που νομίζω ότι κανονικά έχει. Θα σου πω μάλλον, γιατί έχεις και εσύ εικόνα. Με φωνάζει ο σκηνοθέτης πάνω, ο Πάνος, με την Νίκη, την project manager, και μου λέει, φίλε Σωτήρη, θα σου δείξω κάτι τώρα. Μου δείχνει ένα απόσπασμα 10 λεπτών. Πλάνο σου. Πλάνα μου, που μιλούσα κτλ. Φίλε μου, λέει, αν δεν αλλάξει η φάκη, αρχικά μου λέει, κλείσε λίγο τα πόδια σου. Είσαι με ανοιχτά τα πόδια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλείς. Εγώ το έκανα για τη μέση μου, γιατί στην κουζίνα. Ναι, είσαι πιο σταθερά. Ναι, όταν στην κουζίνα, όταν, επειδή η πάγκη για μένα, εγώ είμαι 93. Η πάγκη που είναι στα 90-95, στους 90 ποντούς, ή πρέπει να φέρω ένα γαστρονόμο να τον φέρω πιο ψηλά, ή ανοίγουμε τα πόδια και χαμηλώνω εγώ για να μην σκύβω και μπορώ να είμαι μέσα. Αλλά μου λέει, αν συνεχίσεις να έχεις αυτή, μου λέει, την ξυνήλια και είσαι τόσο αυστηρός, δεν θα σου μιλάει στον δρόμο κανένας, θα σου πετάνε καρπούζια. Και το θέμα με εμένα είναι το εξής. Με βλέπει ο κόσμος έξω και μου λέει, εσύ είσαι, μου λέει, πολύ γλυκός άνθρωπος. Με βλέπει η κυρία Γιώτα εδώ πέρα στο καφενείο δίπλα που μου φτιάχνω μελέτα με καβρουμά δύο φορές την εβδομάδα. Μου λέει, εσύ είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Γιατί σε κάνουν έτσι και βγαίνεις έτσι? Και προσπαθώ να πω στον κόσμο ότι όταν μπαίνω εγώ σε μια κουζίνα, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Οι απολαύσεις μπορούν να χωριστούν σε 7 κατηγορίες. Διαβάζω στο πρώτο ίσως βιβλίο μαγειρικής του 13ου αιώνα. Απολαύσεις του πνεύματος, του φαγητού, του ποτού, των ρούχων, του έρωτα, του αρώματος και του ήχου. Σε αυτό το podcast προσπαθήσαμε να σας προσφέρουμε δύο απολαύσεις μαζί. Συνεχίστε μόνοι σας. Ευχαριστώ την Έλενα Δημητράκη και την Χρύσα Κούρεντα για την πολύτιμη βοήθειά τους. Θα συναντηθούμε ξανά σύντομα. Εποφεληθείτε και εσείς από προνομιακά προγράμματα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε πολύ χαμηλές τιμές. Καλέστε στο 18128 για να βρούμε μαζί αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Elpedison. Και στους πρωταγωνιστές είμαστε δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Οπότε, μη μου μασάς τσίχλα, μη παίζεις με τα μαλλιά σου, μη βάζεις το δάχτυλό σου μέσα στην κατσαρόλα, άσχετα να στο σπίτι σου θα έκανες αυτό. Ήταν και μη σχολές που σου λένε θα αναλάβεις ένα μενού σε ένα νησί στην Ελλάδα, θα γίνεις junior σου, σε και τέλος. Υπάρχει εκείνη η παλιά παροιμία. Ένα χαμογελαστό πρόσωπο είναι το μισό γεύμα. Νομίζω. Αφορά το σερβιτόριο και όχι το μαγειρά. Εγώ θα σου πω το άλλο, γιατί το έχω πει και το πιστεύω, ότι ένα κακό φαγητό, ένας καλός σερβιτόρος μπορεί να το σώσει. Μπορεί να το δικαιολογήσει. Μπορεί να το σώσει την κατάσταση, μπορεί να το σώσει. Ένα τέλειο φαγητό, ένα κακό σέρβις, δεν σώνει με τίποτα πουθενά ποτέ για κανένα λόγο. Τα podcast είναι δωρεάν για όλους. Μπορείς να τα ακούς στο pod.gr, αλλά μπορείς να τα κατεβάσεις και στο κινητό σου. Αναζήτησε μια δωρεάν εφαρμογή podcast και βρες όλα τα αγαπημένα σου podcast. Για να τα ακούς όποτε θέλεις, χωρίς να κεις τα δεδομένα σου και χωρίς Wi-Fi. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.